Καλώς σας μεσημέρι. Ο πρόεδρος των ανεξαρτήτων Ελλήνων, ο κύριος Πάνος Καμένος, βρίσκεται στην Κρήτη, συγκεκριμένα στο Ηράκλειο. Και είμαστε ουσιαστικά 2-24 ώρα πριν τη στιγμή της κάλπης, όπου η μεγάλη εικόνα είναι βεβαίως οι ευρωπαϊκές εκλογές, χωρίς κανείς να υποστηρίζει ότι οι εκλογές στον πρώτο και δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης δεν έχουν ξεχωριστή σημασία και διακριτή εικόνα στην Ελλάδα. Όμως ο κύριος Καμένος είναι από τους πολιτικούς αρχηγούς που τις τελευταίες ημέρες επιμένει εμφατικά ότι σε αυτή τη μάχη των ευρωεκλογών συζήτηση για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και το τι Ευρώπη θέλουμε δεν έγινε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εγώ ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε... Θεωρώ ότι μία είναι και για γούρι για μένα, γιατί μαζί ξεκινήσαμε όταν ξεκίνησαν οι ανεξάρτητοι Έλληνες το 2012. Και είναι πολύ σημαντικό ότι μου δίνετε την ευκαιρία να επικοινωνήσω με τους πολίτες της Κρήτης, γιατί σε αυτή την προεκλογική περίοδο δυστυχώς δεν είχα τη δυνατότητα, όπως άλλες φορές, να είμαι μια εβδομάδα εδώ και να μπορέσω να συναντήσω τους πάντες. Ήρθα χθες για να τιμήσω τον Κώστα Ηλιάκη, γιατί αναβλήθηκε, όπως ξέρετε, το μνημόσυνο του στην Κάρπαθο, πρωτοφανώς. Και λυπάμαι γι' αυτό, αλλά και γιατί πιστεύω ότι η Κρήτη για μας ο ανεξάρτητος Έλληνας ήταν ένας σημαντικός σταθμός και για την πορεία μας στην πολιτική, αλλά και για την κυβερνητική πορεία. Κύριε Πρόεδρε, γιατί ανοίξατε αυτή την ατζέντα στη στροφή αυτής της εβδομάδας, λέγοντας ότι καμία συζήτηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση, του πώς τι θέλουμε, τι θέλουμε, δεν έγινε επί της ουσίας σε όλη την προεκλογική περίοδο. Και λέω γιατί, και σας ρωτώ με απορία, γιατί φαντάζομαι ότι παρακολουθείτε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο. Μα αντιστοίχως θα σας πει κανείς, σε καμία από τις περισσότερες χώρες και τις μεγάλες, η συζήτηση δεν γίνεται για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά γίνεται περισσότερο για το εσωτερικό των κοινωνιών. Ή είναι αλληλένδετα όλα? Εάν ρωτήσετε τους τηλεθεατές μας να μας πούν τα 21 ονόματα των Ελλήνων Ευρωβουλευτών, δεν θα τα ξέρουν. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Διότι ουσιαστικά ποτέ δεν ασχοληθήκαμε σοβαρά με το τι αποφάσεις παίρνονται στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο. Αλλά αυτές οι αποφάσεις αφορούν όλους μας. Και κυρίως σε μια περίοδο που η Ευρώπη αλλάζει. Εγώ καταλαβαίνω τα δύο μεγάλα κόμματα, το ΣΥΡΙΖΕ και τη Νέα Δημοκρατία, όπως επίσης το Ποτάμι και τα άλλα κόμματα που ανήκουν σε μεγάλους ευρωπαϊκούς σχηματισμούς, για ποιο λόγο το αποφεύγουν. Το αποφεύγουν γιατί συμφωνούν τα μεγάλα κόμματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Λαϊκό, το Σοσιαλιστικό ή Αριστερά, στον ίδιο άξονα. Έναν άξονα όμως, ο οποίος στην Ελλάδα δεν έχει γίνει αντιληπτός. Και αυτός ο άξονας είναι ο άξονας της μετατροπής της Ευρώπης που έβαλε την Ελλάδα ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και εμπνεύστηκαν οι μεγάλοι Ευρωπαίοι ηγέτες, της Ευρώπης των εθνών κρατών, της Ευρώπης των σημαίων, της Ευρώπης των ίσων χωρών, που δεν υπάρχει νότος και βοράς, Ανατολή και Δύση, με την Ευρώπη της παγκοσμιοποίησης, όπου επικυρίαρχη είναι η Γερμανία. Και μάλιστα, έχοντας αλλοιώσει ακόμα και τα ίδια τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακούμε, και οι πολίτες ακούνε, ιδίως τα τελευταία χρόνια της κρίσης, να μιλάνε για τη λέξη Eurogroup. Και πιστεύουν ότι το Eurogroup είναι ένα θεσμοθετημένο όργανο που εξουσιάζει την Ευρώπη και τους λαούς της. Το Eurogroup δεν υπάρχει πουθενά. Το Eurogroup είναι ένα άτυπο όργανο, το οποίο το δημιούργησαν εκ των υστέρων οι Γερμανοί, ώστε ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών να εξουσιάζει την οικονομική πολιτική εσωτερικά των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι το πρώτο μέσο που οδηγεί μέσω της Τραπεζικής Ένωσης στην αλλίωση του χαρακτήρα των κρατών ως έθνη κράτη. Για να τα πούμε πιο απλά, θέλουν να κάνουν τις χώρες νομαρχίες και θέλουν η Ευρωπαϊκή Ένωση τελικά να εξαρτάται από την παντοδύναμη Γερμανία. Γι' αυτό το λόγο εμείς, οι ανεξάρτητοι Έλληνες, ζητήσαμε να γίνει συζήτηση για την Ευρώπη. Το ίδιο πιστεύει το Λαϊκό Κόμμα, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, με επικεφαλής και πρόταση για την ηγεσία της Ευρώπης του κ. Βέμπερ, του μεγαλύτερου ανθέλινα που έχει περάσει ποτέ από την παγκόσμια σκηνή. Ο κ. Βέμπερ λειτουργεί όπως λειτουργούσαν οι Ναζί μετά τη μάχη της Κρήτης που θέλανε να εκδικηθούν τους κριτικούς. Μήπως είναι λίγο βαρύ να το λέμε αυτό? Εγώ αντιλαμβάνομαι για λόγους προεκλογικούς ότι δεν το λέω για προεκλογικούς λόγους. Αλλά να χαρακτηρίζουμε ένα πολιτικό ως ανθέληνα. Είναι ο απόλυτος ανθέληνας. Έφτασε σημείο
στα τελευταία μέτρα τα οποία πήρε η κυβέρνηση και τα οποία αφορούσαν το πλεώνασμα ναι. που θα μοιραζεί στους πολίτες. Να παρέμβει στα εσωτερικά της χώρας και να πει ότι δεν έπρεπε να μοιραστεί. Δεν έπρεπε με κανέναν τρόπο να δώσουμε αναδρομικά. Ξέρετε τι τράβηξα για να δώσω τα αναδρομικά στους στρατιωτικούς, στους αστυνομικούς, λιμενικούς, στους πυροσβέστες. Ξέρετε, η Βέμπερ, η κυρία Μέρκελ, ο κύριος Σόιμπλε, πώς πολέμησαν την κυβερνητική πολιτική, η οποία, αν θέλετε, ασκείται από τα χρήματα τα οποία είχαν μαζέψει οι Έλληνες από το υστέρημά τους. Ο Βέμπερ, με δημόσιες δηλώσεις, το είχε επιτεθεί κατά της Ελλάδος κατά καιρούς. Όχι ότι πάει πίσω το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Άρα λέτε ότι είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Και εσείς τι προτείνετε, μία. Για να πούμε ότι το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Παρακαλώ. Είναι πλέον στην Ελλάδα το Κινάλ που δεν υπάρχει πλέον, έχει εξαφανιστεί. Το Ποτάμι και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο οποίος μετατρέπει ένα κόμμα της αριστεράς σε ένα κόμμα, το βλέπετε περισσότερο στην Κρήτη, όλο το παλιό Πασόκ έχει πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Μετατρέπεται ο ΣΥΡΙΖΑ σε ένα κόμμα που θέλει να εκπροσωπήσει την ευρωσοσιαλιστική ομάδα και όχι την αριστερά. Όμως, πρέπει να καταλάβουμε οι Έλληνες πολίτες όλοι που θα ψηφίσουν την Κυριακή για τις ευρωεκλογές. Ναι. Γιατί την Κυριακή δεν φεύγει ο Τσίπρας ή έρχεται ο Μητσοτάκης. Την Κυριακή ψηφίζουμε για το ποιους θα έχουμε στην Ευρωβουλή, τους 21. Ότι Σοσιαλιστικό Κόμμα και Λαϊκό Κόμμα συνυπηρετούν στην Ευρώπη τα ίδια συμφέροντα και συνεργάζονται στην Ευρώπη. Άρα, είτε ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ, είτε ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, είτε ψηφίζουν Ποτάμι, είτε ψηφίζουν Κινάλ, ψηφίζουν το ίδιο. Ψηφίζουν την παγκοσμιοποίηση, τη νέα τάξη πραγμάτων που λέγει κάποτε ο Χριστόδουλος, ο Μακαριστός. Ψηφίζουν την κατάργηση των εθνοκρατών, την υποστολή των σημερών, την κατάργηση των θρησκειών. Αυτό είναι το πρόγραμμα της παγκοσμιοποίησης και της ευρωπαϊκής ενοποίησης που πρεσβεύουν το Λαϊκό Κόμμα και το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Αν ψηφίσει κάποιος, επιλέξει, ακούγοντάς σας απόψε, ευρωβουλευτές από τους ανεξάρτητους Έλληνες. Με ποια ομάδα είστε, θα σας πει κάποιος. Γιατί κοιτάξτε. Χαίρομαι που το ρωτάτε. Ευρωσκεπτικισμό, ως ένα βαθμό, νομίζω ότι τον έχουν οι περισσότεροι πολίτες. Το ερώτημα είναι, αυτής της υφής είναι η άποψη που καταθέτετε, ή ταυτίζεστε, για παράδειγμα, με απόψεις Όρμπαν, με απόψεις Φάρατζ, με απόψεις Σαλβίνι. Πού είστε διατεθειμένοι να κινηθείτε? Να το πω και ακόμη πιο σχηματικά, να το καταλάβει ο κόσμος. Ναι. Θα είστε με αυτό που λέμε, άλλοι το λένε κομιλφό, δεν είναι φασίστες, αλλά είναι οι νεοδεξιοί που είναι υπερσυντηρητικοί. Εσείς πού θα είστε? Σας απαντώ ευθέως. Εάν συμφωνούσαμε με το Φάρατζ, με το Σαλβίνι ή με την κυρία Λεπέν, θα είμαστε μαζί τους. Διαφωνούμε. Και διαφωνούμε κυρίως όχι στην διατήρηση του έθνους κράτους. Εκεί είναι μία άποψη που μπορεί να συμπίπτουμε, αν θέλει. Mm. Αλλά συμπίπτουμε και με τους λεγόμενους πατριώτες σοσιαλιστές αυτό το θέμα. Είμαστε στον χώρο του κέντρου. Διαφωνούμε πλήρως στην πολιτική που λένε για την μετανάστευση και το προσφυγικό, παραδείγματος χάρη. Το πνίξτε τους πρόσφυγες δεν μπορεί να το πει ένας Έλληνας. Δεν υπάρχει Έλληνας, οπουδήποτε και να ανήκει, εκτός αν ανήκει στη Χρυσή Αυγή ή στον κύριο Βορύδη, που μπορεί να πει τέτοιο πράγμα. Εμείς λοιπόν δεν θέλουμε να ταυτιστούμε με τους ευρωσκεπτικιστές που σήμερα έχουν δημιουργήσει στην Ευρώπη το κόμμα της κυρίας Λεπέν, διότι δεν συμφωνούμε σε πάρα πολλά πράγματα, όπως αυτό της μετανάστευσης, όπως οι θέσεις που έχουν, οι ακραίες θέσεις, που φτάνουν κοντά στο φασισμό και στις οποίες οι ανεξαρτητές δεν έχουν καμία σχέση. Εμείς είμαστε στον χώρο του πατριωτικού κέντρου, με στελέχη και από την κεντροδεξιά και από την κεντροαριστερά. Συμφωνούμε περισσότερο, αν θέλετε, με κάποιες απόψεις των συντηρητικών της Αγγλίας, οι οποίοι πλέον έχουν το δικό τους γκρουπ και με τους οποίους συνεργαστήκαμε κατά τη διάρκεια των προηγούμενων εκλογών. Όμως θεωρούμε ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα δημοκρατικό κόμμα ευρωπαϊκό, ναι, το οποίο να υπηρετεί τον ευρωσκεπτικισμό χωρίς να καταδικάζει την Ευρώπη. Εμείς δεν είμαστε κατά της Ευρώπης. Είμαστε υπέρ της Ευρώπης, αλλά υπέρ της Ευρώπης στην οποία έβαλε ο Καραμαλής την Ελλάδα το 1974 και το 1981 τελικά μετά από την αρχή των συζητήσεων καταλήξαμε. Στην Ευρώπη των ίσων και στην Ευρώπη των ευκαιριών που δίνονται και στο Βορρά και στο Νότο να συνυπάρχουν. Δεν μπορεί να δανείζεται η Ελλάδα με 20 φορές ακριβότερο επιτόκιο από τις άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πείτε μου όμως, κύριε Πρόεδρε. Δεν μπορεί. Έχετε και δίκιο, εδώ πέρα, για να καταλάβει και ο κόσμος. Δεν επιτρέπεται η Ευρώπη και ιδίως τα δύο μεγάλα κόμματα τα οποία εκπροσωπούνται από τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟ κτλ., να επιτρέπανε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον Γιώργο Πανδρέου
να βάλει την Ελλάδα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η Ευρώπη έχει συγκεκριμένο... Δεν είχε μηχανισμό, σας λέει όμως, η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι, είχε όμως συγκεκριμένους όρους. Τι λέγανε οι όροι που υπήρχαν οι συμμετοχοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Ότι σε περίπτωση που υπήρχε μια χώρα η οποία βρισκόταν σε δύσκολη θέση, έπρεπε να ενεργοποιηθεί η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Και για να τα πούμε τα πράγματα, να τα καταλάβει ο κόσμος, πέραν του τι έγινε, στο τι θα γίνει. Εδώ έχουμε μπροστά μας μια απειλή από την Τουρκία, η οποία τι λέει? Λέει ότι τις επόμενες μέρες, ήδη ξεκινήσαν τα πλοία, θα πάει εντός της Κυπριακής ΑΟΣ και θα κάνει γεωτρήσεις. Πού θα τις κάνει τις γεωτρήσεις? Έξω από τα κτήματα τα οποία έχουν ήδη δρομολογηθεί, αλλά εκεί που θα περνάει ο South Stream, ο αγωγός ο μεγάλος που θα περνάει από την Κρήτη και θα φτάνει στην Οικουμενίτσα. Εδώ λοιπόν το ερώτημα είναι, η Ευρώπη θα ενεργοποιηθεί? Στα λόγια ναι. Η κυρία Μογκερίνη έκανε μια δήλωση πολύ σαφή. Ο κύριος Γιούνκερ, σε κατάσταση νυφαλιότητος για πρώτη φορά από τις ελάχιστες φορές που βρίσκεται, έκανε και αυτός μια δήλωση. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Κοινή ευρωπαϊκή άμυνα και κοινή εξωτερική ευρωπαϊκή πολιτική σημαίνει ότι όταν μια χώρα τρίτη απειλεί μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι η Κύπρος, δεν απειλείται μόνο η Κυπριακή ΑΟΣ, απειλείται η Ευρωπαϊκή ΑΟΣ. Εκεί λοιπόν θα έπρεπε να έχουν ενεργοποιηθεί οι μηχανισμοί που θα έστελναν τις ευρωπαϊκές αμυντικές δυνάμεις όλων των χωρών για την κοινή ευρωπαϊκή άμυνα. Αυτό φοβάμαι πολύ ότι δεν γίνεται. Σε αυτό δεν φταίμε κι εμείς. Διότι όταν εμείς και οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου, την ώρα που η Τουρκία απειλεί με εισβολή στην Κύπρο, με ένα Τίλα 3, ο ένας βλέπει Κάζα την Παπέλ και ο άλλος έρχεται να κάνει συγκέντρωση στα Χανιά ή στη Θεσσαλονίκη ή στην Πρέβεζα, τότε η αλήθεια είναι ότι και οι ξένοι, παρότι είναι μαζί μας, και δεν είναι μόνο η Ευρώπη, είναι μαζί μας το State Department, είναι μαζί μας η Ρωσική Ομοσπονδία με δημόσια δήλωση, είναι το Ισραήλ, η Αίγυπτος, η Ιορδανία, όλες οι χώρες. Εμείς ασχολούμαστε με τα μικρά και με τα σήματα. Αυτή την Ευρώπη λοιπόν που εμείς θέλουμε είναι την Ευρώπη του Κωνσταντίνου Καραμαλή, την Ευρώπη που ο Ανδρέας Παπανδρέου περιέγραψε εξαιρετικά μετά την συνάντηση των κανόνων, θα σας θυμίσω, γιατί το είχατε παίξει στην εκπομπή σας. Όταν βγήκε ο Ανδρέας Παπανδρέου άρρωστος πια και τον πιέσανε ιδιαίτερα από τη Γερμανία, βγήκε και είπε ότι αυτή η Ευρώπη δεν είναι πια η Ευρώπη των νήσων. Είναι η Ευρώπη του Διευθυντηρίου των Βρυξελών, η Ευρώπη των συμφερόντων. Και προέβλεψε τη γερμανική επικυριαρχία. Εδώ χρειάζεται αντίσταση. Και εδώ στην Κρήτη ξέρετε από αντίσταση. Πείτε μου λοιπόν, ποια μου δώσατε εμείς, ένα άξον, λοιπόν, ναι, ποιο θα υποστήριξετε? Οι ευρωβουλευτές ναι, μας ναι, να πάνε στην Ευρωπαϊκή, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα είναι ως ανεξάρτητοι. Θα είναι στην αρχή ως ανεξάρτητοι και θα ξεκινήσουν μια προσπάθεια που ήδη έχουμε δρομολογήσει με ευρωπαϊκά άλλα κινήματα και κόμματα για τη δημιουργία μιας ομάδας ευρωσκεπτικιστών που δεν θα έχει τις ακρότητες της κυρίας Λεπέν και του κυρίου Σαλβίνη. Γιατί αυτό δεν ταιριάζει ούτε στην κουλτούρα των Ελλήνων, ούτε των ανεξάρτητων Ελλήνων. Έχουμε ήδη συνομιλήσει με αρκετά κόμματα. Υπάρχει στη Γαλλία ένα κίνημα το οποίο είναι το De Boule France, το οποίο αυτή τη στιγμή συνεργάστηκε με την κυρία Λεπέν, αλλά έφυγε και μπορούμε να συνεργαστούμε. Υπάρχουν βουλευτές και ευρωβουλευτές εκλεγμένοι ήδη και σε άλλες χώρες, στην Ιταλία, στην Αυστρία, με τους οποίους μπορούμε να συνομιλήσουμε και θα διεκδικήσουμε να υπάρχει αυτή η φωνή των ευρωσκεπτικιστών, αλλά όχι ακραίων, μέσα στην Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ, γιατί ξέρετε καλύτερα μου ότι είναι δομικής υφής το ζήτημα που πρέπει κανονικά να αναδειχθεί σε αυτές τις ευρωεκλογές. Υποτίθεται ότι η οικονομική και νομισματική ενοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωζώνη δηλαδή, για να το λέμε και να καταλαβαίνόμαστε, θα έφερνε σε σύγκληση της οικονομίας. Αν το δούμε τώρα με ένα εύρος χρονικό, αυτό έχει αποτύχει παταγωδώς. Φταίει η πολιτική που αναπτύχθηκε, δηλαδή οι έντονες δημοσιονομικές προσαρμογές, ή φταίει το ίδιο το μοντέλο? Και τελικά, όταν λέτε ευρωσκεπτικιστής, στα όρια του αν χρειαστεί να αποχωρήσουμε από αυτό το σχήμα? Να μην αφήσουμε το σχήμα αυτό να εξελιχθεί ερήμη των λαών. Διότι το σχήμα αυτό που λειτουργεί αυτή τη στιγμή δεν έχει την έγκριση των λαών. Το Eurogroup δεν υπάρχει πουθενά, δεν έχει ψηφιστεί από κανένα σύνταγμα. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή, αντί να εφαρμόζει την ισότητα των χωρών που προβλέπεται από τις ευρωπαϊκές συνθήκες,
δουλεύει με τη λογική του Χατζιαβάτη. Τα δικά μου δικά μου και τα δικά σου δικά μου. Τι θα πει κοινή ευρωπαϊκή πολιτική οικονομική όταν η Ελλάδα δανείζεται με 10 φορές μεγαλύτερο, 20 φορές μεγαλύτερο επιτόκιο από ό,τι άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τι μας παρακρατούν αυτή τη στιγμή τα 8 δισεκατομμύρια που οφείλουν να μας επιστρέψουν από την υπεραπόδοση των ομολόγων. Τα ομόλογα σήμερα βρίσκονται στην τιμή του 2005. 3,5% είναι το επιτόκιο. Και αυτό χάρη στην κυβερνητική πολιτική που είμαστε περήφανοι ανεξάρτητοι Έλληνες που συμμετείχαμε σε αυτή την κυβέρνηση. Και για να το πάρουμε και αυτά τα οποία έχουν απολαύσει οι πολίτες. Πέρασα σήμερα μια βόλτα ερχόμενος από τα Χανιά, από τα χωριά του ορεινού Ρεθύμνου, από τα Ζωνιανά. Μιλοπόταμο. Πήγα στα Νόγια και κατέβηκα προς τα κάτω. Πήραν οι αγρότες τις αποζημιώσεις από τις καταστροφές που είχαν πάθει. Γιατί τις παρακρατούσαν μέχρι σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τις παρακρατούσε το κράτος το ελληνικό. Δεν είχαν δώσει τα λεφτά και τα κρατάγαμε. Για ποιο λόγο δεν έχει την ίδια δυνατότητα ο αγρότης στην Κρήτη να μπορεί να αποζημιώνεται τόσο γρήγορα όπως ο αγρότης στην Πορτογαλία, στη Γαλλία ή στην Ιταλία? Γιατί όταν έγινε η ζημιά με το δάκο και την ελιά, δεν αποζημιώθηκαν άμεσα οι Έλληνες σε αντιστοιχεία με τους άλλους? Γιατί κάποιοι στην Ευρώπη έχουν μάθει ότι υπάρχει μια Ευρώπη πολλών ταχυτήτων. Αυτή είναι που δεν τη θέλουμε. Ας πάρουμε τα έργα υποδομής. Επιτρέπεται η Κρήτη να είναι η πιο εγκατελειμμένη περιοχή όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Κάποτε ήταν Ήπειρος. Αλλά αυτή τη στιγμή καταλογίζουν πλούτο στην Κρήτη λόγω του τουρισμού. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πάνω από τη μισή Κρήτη είναι φτωχή. Τι έργα υποδομής έχουν γίνει στην Κρήτη? Ξέρετε, για να ξεκολλήσει ο περίφημος ΟΑΚ τι έχει γίνει? Ο κύριος Μαυραγάνης, σαν υφυπουργός μεταφορών, με υπουργό τον κύριο Σπρίτζη, ήρθε εδώ στην Κρήτη και έκανε μάχη για να μπορέσουμε να ξεκολλήσουμε πρόγραμμα του 70. Ο ΟΑΚ ξεκίνησε το 70 και μέχρι το 82, μέχρι το 94 σχεδιαζόταν. Έχουν γίνει 40 από τα 300 χιλιόμετρα. Πού κολούσε? Στον τελικό σχεδιασμό. Ποιο ήταν ο τελικό σχεδιασμό, από ποιε περιοχέ θα περνάει? Ποιε τουριστικέ περιοχέ, ποιε αποζημιώσει θα το δούνε? Θα υπάρχουν διόδια ή όχι? Αυτό για να το ξεκολλήσουμε σε επίπεδο Ευρώπη και να υπάρχει χρηματοδότηση, φτύσαμε αίμα. Και το ίδιο συμβαίνει με άλλε υποδομέ. Παραδείγματο χάρη με το μεταφορικό ισοδύναμο. Λέμε για τα μικρότερα νησιά. Για να περάσουμε το μεταφορικό ισοδύναμο για την νησιωτική Ελλάδα, που περιλαμβάνεται και η Κρήτη, για να πείσουμε τις άλλες χώρες. Παρότι εξαιρέθηκε αρχικώς, πρέπει να σας πω. Εξαιρέθηκε αρχικώς. Και έγινε ολόκληρη μάχη. Και έγινε μάχη και μάλιστα. Βρέθηκε φόρμουλα στο τέλος. Στην ακτοπλοεία. Ναι. Που δεν είναι. Έτσι. Πείτε μου όμως, κύριε Πρόεδρε. Αυτά όλα είναι θέματα που αφορούν όχι μόνο την εθνική πολιτική, αλλά και την Ευρώπη. Η Αλία. Οι Κρητικοί ψαρεύανε στη Βόρεια Αφρική και φέρανε πλούτο στη χώρα πριν αρχίσει ο τουρισμός και τα υπόλοιπα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κοινή ευρωπαϊκή πολιτική στην Αλία. Ρωτήστε τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου των Χανίων. Πώς ασχολείται με αυτά? Ξέρετε ότι πήραμε ποσοστώσεις στον τόνο περίπου στο 1/6 από την παραγωγή μας? Δηλαδή πήραν οι Έλληνες 34 και οι Ιταλοί πήραν 180. Γιατί αποφάσισε η κυρία Δαμανάκη ως επίτροπο να κάνει τη δική της προσωπική πολιτική? Κύριε Πρόεδρε, δώστε μου ένα στιγμή γιατί θέλω... Αυτά σας τα λέω διότι εμείς πιστεύουμε ότι στην Ευρώπη πρέπει να ασκηθεί μια πολιτική εθνική. Το ερώτημα είναι μια εθνική πολιτική στην Ευρώπη που θα προστατεύει, όπως είπατε, τα έθνη κράτη. Οδηγεί σε ομοιόμορφη πορεία ή τελικά ευνοεί τις πολλές ταχύτητες? Θέλω να το ακούσετε αυτό. Οι φεντεραλιστές, με πολλά εισαγωγικά, λένε αν ομογενοποιηθούμε οικονομικά και πολιτικά, δεν θα έχουμε Ευρώπη πολλών ταχυτήτων. Αν επιστρέψουμε σε μοντέλα εθνών κρατών, τότε οι μεγάλοι παίκτες όπως είναι οι Γερμανοί θα το εκμεταλλευτούν και θα δημιουργήσουν πολλές ζώνες. Εσείς τι απαντάτε? Αυτό είναι ένας μύθος. Διότι ουσιαστικά η Συμφωνία για τη Δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης τι έλεγε? Έλεγε ότι πλούσιες χώρες με προγράμματα στήριξης θα βοηθήσουν τις φτωχές χώρες να φτάσουν στο επίπεδο των πλουσίων χωρών για να μπορέσουμε να συνεπάρχουμε. Έχει γίνει αυτό? Όχι. Θα μου πείτε βέβαια ότι εδώ εκλάπησαν χρήματα από το πρώτο, το δεύτερο πακέτο, το πλαίσια στήριξης. Εδώ είναι ληστεία. Αυτό φταίμε εμείς. Από εκεί και πέρα όμως, το επίπεδο της οικονομίας στην ελληνική οικονομία και στη γερμανική ή στη γαλλική δεν είναι το ίδιο. Πάρτε παράδειγμα τους φόρους. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να υπάρξει ελληνική επιχείρηση όταν συναγωνίζεται
τους φόρους που έχει η Βουλγαρία ή η Κύπρος. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Δεν θα πω την πόλη γιατί δεν θέλω να του δημιουργήσω προβλήματα. Σε πόλη της Θράκης συνάντησα βιομήχανο που παράγει οικοδομικά υλικά, πάλι δεν θα πω ακριβώς τι για να μην τον μπλέξω τον άνθρωπο, που τα οποία πουλάει σε ξενοδοχειακά συγκροτήματα που χτίζονται στην Κρήτη. Ξέρετε τι κάνει ο άνθρωπος αυτός? Τα κάνει εξαγωγή από τη Θράκη στη Βουλγαρία και από τη Βουλγαρία στην Κρήτη. Γιατί ο φόρος στην Ελλάδα είναι τριπλάσιος. Ποιος επιβάλλει το φόρο στην Ελλάδα? Δεν τον επιβάλλει η εθνική κυβέρνηση. Τον επιβάλλει η Τρόικα. Τον επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Eurogroup, μη θεσμοθετημένα όργανα, τα οποία δεν αντιμετωπίζουν την Ευρώπη στο ίδιο. Άρα αυτό που λένε οι φεντεραλιστές δεν ισχύει. Δηλαδή ότι θα πρέπει οι μεγάλοι ουσιαστικά να κουμαντάρουν τους μικρούς. Γιατί η έννοια της δημιουργίας της ΕΟΚ και της Συνεχής Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν να βοηθηθούν από τους μεγάλους οι μικροί να φτάνουν στο επίπεδο τους. Όχι απλώς αυτό δεν έχει γίνει, αλλά όπου μπορούν πάνε να κλείσουν ουσιαστικά οτιδήποτε λειτουργεί στις μικρότερες χώρες. Πάρτε την πολεμική βιομηχανία. Προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να πουλήσουμε, μάλλον όλα να ιδιωτικοποιήσουμε, την Ελβό που έχει κλείσει στη Θεσσαλονίκη. Έχει έρθει μια εταιρεία από την Νότια Αφρική και προσφέρει δουλειά, εξασφαλίζει τους εργαζόμενους και είναι μοναδική στο διαγωνισμό. Δεν προχωράει διότι οι Γερμανοί βάζουν στάσεις. Το ίδιο συμβαίνει στα ελληνικά μεδικά συστήματα. Πάρτε την ΕΑΒ. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει παντού. Έχουμε διαλύσει την ελληνική βιομηχανία, έχουμε διαλύσει τη μεταποίηση. Ας πάρουν εδώ πέρα την παραγωγή του λαδιού. Δεν θα έπρεπε αυτή τη στιγμή, ηλίθιοι δεν είμαστε, το λάδι να μην φεύγει από την Κρήτη, να πηγαίνει στην Ιταλία να συσκευάζεται και να συνεχίζει να πουλείται στην Αμερική? Εμείς γιατί δεν μπορούμε να πουλήσουμε κατευθείαν λάδι συσκευασμένο ωραία στην Κρήτη? Έχουν αποδείξει οι βιομηχανίες εδώ, ιδίως στην Κρήτη, ότι και στη μεταποίηση μπορούν να κάνουν το καλύτερο. Γιατί ακριβώς δεν υπάρχει ευρωπαϊκή πολιτική. Και φταίμε εμείς γιατί δεν έχουμε εθνική πολιτική που οι ευρωβουλευτές μας επιβάλλουν. Εδώ φέραμε ψήφισμα για τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. Και Έλληνες ευρωβουλευτές δεν την ψηφίσανε. Και όχι περίεργοι σαν τον κύριο Κερίδη που δεν την πιστεύουν και έχουν περίεργες ιδέες που λένε, παραδείγματος χάρη, ότι το Κυπριακό είναι θέμα εσωτερικό των Ελλήνων. Ή σαν τον κύριο Κοτζιά που λέει ότι πρέπει να είμαστε φωνοφαγάδες. Ή σαν τον κύριο εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας του Υπουργείου Εξωτερικών, τον κύριο Κουμουτσάκο, που λέει ότι δεν μπορούμε και δεν μας επιτρέπουν ακόμα οι καταστάσεις να επεκτείνουμε στα 12 μίλια. Αλλά οι κύριες πολιτικές που θα πρέπει να είναι εθνικές. Και γι' αυτό οι ανεξάρτητοι Έλληνες, θέλω να θυμίσω, ότι μπήκαμε σε μια κυβέρνηση με ένα κόμμα το οποίο είμαστε αντίθετοι πολιτικά. Με το ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουμε καμία πολιτική συγγένεια. Ακριβώς για να δημιουργήσουμε κάποιες συνθήκες οι οποίες να φέρουν τη σταθερότητα. Και η σταθερότητα είναι αυτή που σήμερα δίνει τη σύνταξη στον κριτικό που έρχεται να πει: α, εγώ θα ψηφίσω σήμερα ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα υπήρχε ΣΥΡΙΖΑ αν δεν υπήρχαμε εμείς. Και δεν θα υπάρχει εθνική κυβέρνηση αν δεν υπάρχουν οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Και το λέω σήμερα τελευταία μέρα της προεκλογικής εκστρατείας. Ζητώ να στηριχθούμε. Γιατί εμείς θα είμαστε πάλι εκείνοι που θα είμαστε ρυθμιστές. Κυβέρνηση που θα προκύψει με τα σημερινά ποσοστά αυτοδύναμη δεν υπάρχει. Αν είναι λοιπόν να παίζουμε στην αντιπαράθεση που είδαμε στη Βουλή την προηγούμενη εβδομάδα, να λέει ο ένας ανέβηκε στο κότερο, ή τα αλλού ο πατέρας ήταν συνεργάτης των Γερμανών, ή των Χουντικών, ή σε προσωπικό επίπεδο αντιπαραθέσεις οι οποίες φέρνουν τη διχόνοια στον ελληνικό λαό, τότε θα οδηγηθούμε πάλι σε αυτό που περιγράφει πολύ καλά στον εθνικό μας ύμνο ο Διονύσης Σολωμός. Όταν εσείς δεν μποραμονιάσετε, δεν σας αξίζει η ελευθερία. Εδώ λοιπόν το μεγάλο στοίχημα είναι να υπάρχει και να προκύψει με την ψήφο του ελληνικού λαού που είναι πάντα σοφή μία κυβέρνηση εθνικής ενότητος στην οποία θα μπορούν να συνεργαστούν με τριοπαθείς δυνάμεις από όλους. Και με τριοπαθείς δυνάμεις υπάρχουν. Στη Νέα Δημοκρατία βεβαίως και δεν είναι μετριοπαθής ο κύριος Αντιπρόεδρος, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης ή ο κύριος Βορύδης ή ο κύριος Τατσόπουλος από την άλλη μεριά ή ο κύριος Ψαριανός που λέει κατεβάζει τις εικόνες. Ούτε από το ΣΥΡΙΖΑ είναι μετριοπαθής ο κύριος Φίλης ή άλλοι που λένε απελευθερώστε τον Κουφοντίνα. Υπάρχουν όμως δυνάμεις οι οποίες μπορούν να συνεπάρξουν. Ο κύριος Μεμαράκης. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ψήφισε το πρόγραμμα που εφαρμόστηκε και βγήκαμε από την κρίση και εφαρμόσαμε ανεξάρτητη έλεγχο με το ΣΥΡΙΖΑ. Από την άλλη μεριά, ο κύριος Σπρίτζης. Ήρθε εδώ με τον κύριο Μαυραγάνη και φτιάξαμε στην Κρήτη τουλάχιστον ένα μίνιμουμ
πρόγραμμα για να αρχίσει να ανασένει Κρήτη. Κρατήστε το, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να πάμε σε μια αναγκαστική διακοπή, θα επανέλθουμε. Yes. Σύντομη διακοπή. Επιστροφή στις αντιθέσεις, υπενθυμίζω ότι συνομιλούμε με τον πρόεδρο των ανεξαρτήτων Ελληνών, τον κύριο Πάνο Καμένο. Κύριε Πρόεδρε, διακρίνω μία ένταση αλλά μία ηπιότητα. Αισθάνεστε και πιο απελευθερωμένος εκτός κυβερνητικού στρατοπέδου πλέον? Ας πω από την καρδιά μου. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 4 χρόνια ήταν μεγάλο σχολείο. Ήταν ένα μεγάλο σχολείο διότι δεν σας κρύβω ότι επί 4 χρόνια δεν έχω κοιμηθεί πάνω από 2 ώρες συνεχόμενες. Έζησα με τις καλύτερες ενόπλες δυνάμεις του κόσμου. Τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Οι αξιωματικοί, οι παξιωματικοί, οι εθνοφύλακες, οι φαντάροι μας. Είναι ίσως το πιο οργανωμένο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας. Άνθρωποι που είναι πολλοί επαγγελματίες, έχουν υψηλό ηθικό και ό,τι ουσιαστικά διαταχθούν το κάνουν. Αντιμετώπισα πάρα πολλές προκλήσεις και κρίσεις και είδα τη δύναμη της Ελλάδος να μπορεί να αντιστέκεται. Πιστεύω λοιπόν αυτή τη στιγμή και γνωρίζοντας και τη σημασία τη γεωπολιτική που έχει αποκτήσει η χώρα και την οποία είχαμε συζητήσει, αν θυμάστε, στην τελευταία μας συζήτηση το 2015, ότι αυτή τη στιγμή είναι κρίμα από το Θεό να χάσουμε μια χρυσή ευκαιρία να μπορέσουμε να βγάλουμε τη χώρα μας ολοκληρωτικά από την περίοδο της κρίσης. Το μνημόνιο βγήκαμε, αλλά πρέπει να βγούμε και από την κρίση. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα και συντεταγμένα στην υλοποίηση της μετατροπής της Ελλάδος στον κύριο σύμμαχο των ΗΠΑ στη Μεσόγειο, να δέσουμε ακόμα περισσότερο τη συμμαχία με το Ισραήλ, την Αίγυπτο, την Ιορδανία και τις χώρες της Μεσογείου, να κάνουμε τη χώρα μας παραγωγό φυσικού αερίου. Μόνο τα αποθέματα νότια της κρίσης είναι 350 δισεκατομμύρια ευρώ, δολάρια, συγγνώμη, τα οποία αναγνωρίζει η ExxonMobil και η Total, έτσι. Να προφυλάξουμε την πατρίδα μας από μια κρίση που θα προσπαθήσει να προκαλέσει η Τουρκία, είτε με μετακίνηση μεταναστών, είτε με τις απειλές του Κυπριακή ΑΟΣ, είτε με οτιδήποτε άλλο. Δεν θέλω να φοβήσω τον κόσμο. Και να εκμεταλλευτούμε και το διεθνές κλίμα. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι στην καλύτερη της φάση. Το να γυρίσουμε πίσω είναι αμαρτία από τον Θεό. Διότι σκεφτείτε ότι εάν θα μπορέσουμε να βγάλουμε το φυσικό αέριο σε ένα χρόνο περίπου, έχουν γίνει καταγραφές, έχουν γίνει τα πάντα όσα χρειάζονται, θα μπορέσουμε να αποπληρώσουμε το χρέος και να μειώσουμε τους φόρους. Είναι αλήθεια ότι αυτή τη στιγμή και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις δεν μπορούν να αναπνεύσουν. Δεν αναπνέουν οι Έλληνες πολίτες. Κάναμε την προσπάθεια αυτή τα 4 χρόνια αυτά να περισσώσουμε πρώτα απ' όλα εκείνους που έχουν περισσότερο ανάγκη. Η ρήτρα πληρωμών των δανείων με την ανάπτυξη είναι πρώτα στον εξάρτητο Ελλήνων. Να σας πω όμως κάτι, μιας και το θίξατε. Οι 120 δόσεις. Πολιτικά είναι αυτό που λέτε. Η κυβέρνηση αυτή, για να μην κρυβόμαστε, εφάρμοσε ένα μνημόνιο, πολύ σκληρό, εξίσου όπως και τα προηγούμενα μνημόνια, και προσπάθησε λεκτικά και με κάποιες πράξεις να ανακουφίσει τους κοινωνικά αδύναμους. Όχι μόνο λεκτικά. Το ερώτημά μου είναι όμως, και είναι το ερώτημα στα χείλη πολλών Ελλήνων. 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι βρήκαν πρόσβαση στην υγεία. Κύριε Πρόεδρε, εγώ δεν θα διαφωνήσω σε αυτά. Θέλω να σας ρωτήσω όμως ευθέως. Το κάνατε φορολογώντας τα πολύ υψηλά εισοδήματα, αυτό που λέμε τους πλουσίους, ή το κάνατε τσακίζοντας τελικά τη μεσαία τάξη, όχι εσείς προσωπικά, ως κυβέρνηση? Ποια ήταν η επιλογή σας? Για να καταλάβει ο πολίτης ότι αυτοί που οι έχοντες και δυνάμενοι κατέχοντες είναι αυτοί στους οποίους μπήκε, αν θέλετε, ο φόρος. Κύριε Σαχίνη, η ελληνική κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα από όλα αυτά. Διότι οποιοδήποτε υπουργός οικονομικών, όσο αριστερός κι αν είναι, δεν είναι ηλίθιος να μην καταλάβει ότι αν βάλεις φόρο 10% θα μαζέψεις περισσότερο. Διότι θα αφήσει την ανάπτυξη να έρθει. Αυτά τα οποία έρχονται και λέει τώρα ο κ. Μητσοτάκης, όχι τα νεοφιλελεύθερα αυτά τα 7 μέρες εργασίας και 12 ώρες και να βαρέσουμε τους συνταξιούχους που λέει η κυρία Ξαφά, όχι τις παλαβιές, τα άλλα. Να ανοίξουμε δηλαδή τους φόρους. Είναι κάτι που το δίνει ο κάθε υπουργός οικονομικών, όσο αριστερός και να είναι. Νομίζετε ότι δεν ήθελε, ας πούμε, ο Τζακαλώτος να ανοίξει τους φόρους για τις επιχειρήσεις να δημιουργούν θέσεις εργασίας? Η λογική το λέει. Αν έβαζες και έκανες duty free την Κρήτη, εννοώ με χαμηλή φορολογία, θα είχε μετατρέψει την κρίση του Ντουμπάι. Θα λέγαμε το αεροδρόμιο εδώ της Κρήτης θα ήταν και θα γίνει το μεγαλύτερο αεροδρόμιο που θα ενώνει την Ευρώπη με την Ασία και την Αφρική με την Αμερική. Όμως οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν ήταν πολιτικές που επέβαλαν οι δανειστές. Από τα μνημόνια βγήκαμε τον Αύγουστο.
Ακόμα όμως πάνε να κάνουν κουμάντο. Μόνο όταν θα έχουμε αποκτήσει πλούτο τέτοιο που δεν θα τους έχουμε ανάγκη, θα μπορέσουμε να τα εφαρμόσουμε. Μάλιστα. Δηλαδή, αν πάρουμε το φυσικό αέριο και ανοίξουμε μια credit line με την Fed, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, που είπαμε στην Ευρώπη, κοιτάξτε να δείτε, πάρετε 100 δισεκατομμύρια και σταματήστε να ασχολείστε με την εσωτερική πολιτική της χώρας. Κύριε Πρόεδρε, επειδή ο χρόνος ξέρετε ότι πιέζει και ξέρετε καλά τον τηλεοπτικό χρόνο, θέλω να σας ρωτήσω, είπατε και το πρόσεξα στην εισαγωγή της συνομιλίας μας σήμερα, ότι το βράδυ των ευρωεκλογών, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος, δεν κρίνεται αν μένει πέφτει η κυβέρνηση Τσίπρα. Όμως, ταυτοχρόνως εσείς έχετε πει ότι για λόγους εθνικής ωφελίας, ανεξαρτήτως το αποσυνδέσατε δηλαδή από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, οι εθνικές εκλογές πρέπει να γίνουν άμεσα. Γιατί εκτιμώ ότι έχουμε μπροστά μας εθνικές προκλήσεις. Και όχι μόνο αυτό. Αλλά έχουμε καταρχήν μία μακρά προεκλογική περίοδο μέχρι τον Οκτώβριο, όπου ουσιαστικά θα κατεβούν τα μολύβια. Δεν θα δουλεύει τίποτα στην Ελλάδα. Το ξέρουμε πώς λειτουργούν τα πράγματα αυτά. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή που είμαστε προ συμφωνιών σοβαρών γεωπολιτικών, ναι, προενεργειακών πολιτικών, θα πρέπει εμείς να τρέχουμε από χωρίων εις χωρίων για να μαζεύουμε ψήφους. Πρέπει δηλαδή οι εκλογές, αντί να γίνουν τον Οκτώβριο και να έχουμε μακρά προεκλογική περίοδο, η οποία προεκλογική περίοδος έχει την αδράνεια του κράτους, έχει καμιά φορά και τα στραβά μάτια των κυβερνώντων. Πρέπει να προχωρήσουμε στις εκλογές. Ξέρουμε αυτή η κυβέρνηση. Δεν είναι η κυβέρνηση εθνικού σκόπου που συγκρότησαμε μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ, με το λύτου του ελληνικού λαού. Είναι μια κυβέρνηση αποστατών που ο κύριος Τσίπρας εξαγόρασε στελέχη των ανεξάρτητων Ελλήνων, αλλά και άλλα, έναντι της προσφοράς υπουργικής καρέκλας και παραχώρησης με leasing της βουλευτικής έδρας. Αυτό είναι η συνταγματική ανομαλία που έχει γίνει. Εδώ τι έχει ακούσει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης για την κυβέρνηση αποστατών από το 65. Η αποστασία που έχει γίνει σήμερα είναι πολλαπλάσια του 65. Είναι πολλαπλάσια του 65. Διότι εδώ πέρα πια τα ανταλλάγματα είναι εμφανή. Τότε λέγανε πέσαν λεφτά από κάτω. Εδώ δεν πέσαν λεφτά από κάτω, τότε πέσαν καρέκλες από πάνω. Λοιπόν, δεν μπορεί. Εγώ με τον κύριο Τσίπρα μία διαφορά έχω. Και μία σοβαρή διαφορά. Είναι το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών. Κατά τα άλλα, συνεργαστήκαμε εξαιρετικά. Και οφείλω να σας πω ότι εκεί που είχαμε διαφωνίες εμείς, διαφωνήσαμε τα θέματα της Εκκλησίας. Γιατί λοιπόν δεν κάνατε άρση της εμπιστοσύνης να μην περάσει η συμφωνία? Το έχετε ακούσει, αλλά μια και σας στην Κρήτη. Γιατί. Έχω ακούσει την απάντησή σας. Έτσι βγήκαμε τον Αύγουστο από τα μνημόνια. Προτάξατε, θα σας πει κάποιος την οικονομική όντως απαλλαγή από το μνημόνιο, από ένα πιο κρίσιμη. Εάν μπορούσε να ρίξω την κυβέρνηση τον Ιούλιο, θα την έριχνα. Αλλά δεν είχαν τους 151 βουλευτές. Το σύνολο της αντιπολίτευσης που ψήφισε την πρόταση μορφής του κυρίου Μητσοτάκη ήταν 134. Το ΚΚΕ είχε αποσυρθεί, αν θυμάστε. Και 7 οι ανεξάρτητοι Έλληνες, 141. Ωραία. Αν φεύγατε όμως από την κυβέρνηση, δεν δημιουργούσατε κρίση εκείνη τη στιγμή? Τίποτα δεν θα που ήταν Ζέουσα. Τι εννοείται, ότι ήταν πιασμένοι? Πρώτα απ' όλα, ήταν πιασμένοι ήδη η κυρία Κουντουρά, ο κύριος Κόκαλης και ο κύριος Κουίκ. Πιασμένοι ήδη. Το είδαμε και τι έγινε τον Ιανουάριο. Φανταστείτε. Δεν αρκούσαν για τους 151 που ήθελε η κυβέρνηση όμως. Για την πρόταση δυσπιστίας. Μισό λεπτό, δεν μιλώ για την πρόταση δυσπιστίας. Λέω αν φεύγατε από την κυβέρνηση. Η πρόταση δυσπιστίας θέλει 151. Μάλιστα. Σωστά το λέτε. Η κυβέρνηση δεν ανατρέπεται λοιπόν. Σωστά. Έτσι. Αν φεύγατε η από την κυβέρνηση ως κόμμα. Και να έφευγα εγώ ως κόμμα και παραμέναν οι τέσσερις. Ναι. 7 ήμασταν. Οι τρεις θα φεύγαμε. Εγώ, η κυρία Κόλια θα φεύγαμε και μέχρι εκεί οι δυο μας θα φεύγαμε. Με πόσους βουλευτές θα έμενε για να περνάει λοιπόν? Τι είναι ανάγκη να έχει 151 για να κυβερνήσει? Εξάλλου, όπως βλέπετε. Δεν θα μπορούσε να περάσει από τη Βουλή τίποτα. Γιατί μπορεί να περάσει τώρα? Τις καβάτζες του κυρίου Θεοχαρόπουλου και τους υπολείπους, πάλι με εξαγορά τους πήρε. Το ποτάμι το πήρε. Θα το φτάνε, όπως το φτάσει τώρα το 151. Δεν το φτάσει τώρα. Είμαστε εμείς μέσα. Θα το φτάνε. Και δεν θα ήταν έτσι μόνο αυτό. Εγώ δεν θα είχα κοινοβουλευτική ομάδα ώστε να καταθέσω την πρόταση αντισυνταγματικότητος. Δεν θα είχε καταγραφεί στο Υπουργικό Συμβούλιο να λέω και στη Βουλή των Ελλήνων με κοινοβουλευτική ομάδα ότι εδώ στη Συμφωνία των Πρεσπών δεν έχουν τηρηθεί οι όροι, δεν έχει γίνει το δημοψήφισμα στα Σκόπια με το ποσοστό που έβαλε η συνθήκη. Πάντως ήσασταν πιο σιωπηλός, παρότι διαφωνούσατε, μέχρι τον Αύγουστο. Επάλευα να καταργήσω τη συνθήκη. Δεν έπρεπε να το πείτε στον κόσμο. Το είπα στον κόσμο. Το είπατε από ένα σημείο. Αλλά απλώς ξέρετε κάτι. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος ο ίδιος έδωσε το όνομα της Μακεδονίας με το έργα Όμνες. Ο κ. Μητσοτάκης έδωσε το Βόρεια Μακεδονία ο ίδιος.
και η αδερφή του. Αυτοί χάρισαν το Βόρεια Μακεδονία. Και τώρα, του λέω του κύριου Μητσοτάκη, ευθέως, το λέω εδώ από την Κρήτη, από την πατρίδα του. Κύριε Μητσοτάκη, αν αύριο δεσμευτείτε ότι θα καταργήσει η συνθήκη των Πρεσπών, εγώ σας δίνω ψήφο εμπιστοσύνης. Η ανεξάρτητη Έλλη σας δίνω ψήφο εμπιστοσύνης. Δεν θα το κάνει. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης ήθελε περισσότερο από τον Τσίπρα να πουλήσει το όνομα της Μακεδονίας ο Τσίπρας. Και εκείνος να το βρει έτοιμο. Διότι η άποψη του κύριου Μητσοτάκη δεν είναι η άποψη του Αντώνη Σαμαρά που έριξε, λέει γι' αυτό, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη το 1993, αλλά το έργα Όμνας, το Βόρεια Μακεδονία. Και μια χώρα που θα λέγεται Βόρεια Μακεδονία, να μας απαντήσει ο κύριος Μητσοτάκης τι εθνότητα θα έχει. Εμείς είμαστε ξεκάθαροι. Εμείς το σύνθετο όνομα δεν το δίνουμε. Μείναμε μέσα στην κυβέρνηση για να παλέψουμε να αποδείξουμε αυτό που τώρα ισχυριζόμαστε στον ΟΗΕ, ότι η συνθήκη αυτή είναι άκυρη και δισταγματική. Δεν εφαρμόστηκε κανένα της άρθρο. Δεν φέρει την υπογραφή του Προέδρου της Δημοκρατίας Σκοπίων. Δεν έχει γίνει το δημοψήφισμα με αναγκαίο ποσοστό. Και βεβαίως καταπατείται κάθε μέρα, διότι έρχεται η κυβέρνηση των Σκοπίων και λειτουργεί με το όνομα Μακεδονία. Εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι τεκμηριώνουμε τις απόψεις του Κρι Σπύρου για την ανατροπή της συνθήκης. Αλλά είμαστε μόνοι μας. Δεν υπάρχει κανένα άλλο κόμμα. Ο κ. Λεβέντης τώρα έχει έρθει προς τα μας, το παίζει Μακεδονομάχος. Οι υπόλοιποι όλοι και λόγω Ευρώπης έχουν συγκλίνει με του ΣΥΡΙΖΑ την προδοτική συμφωνία των Πρεσπών. Με πρώτο τον κύριο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, πείτε μου κάτι. Είναι ο μοναδικός λόγος διαφωνίας σας με τον Πρωθυπουργό με τον οποίο συνεργαστήκατε 3,5 και χρόνια? Ο μοναδικός λόγος διαφωνίας για τη ρήξη. Διότι βεβαίως εγώ δεν θα άφηνα ποτέ αυτά που γίνονται τώρα. Εγώ δεν θα άφηνα ποτέ να εξελιχθεί η υπόθεση Κουφοντίνα κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν υπήρχε περίπτωση να πάρει άδεια ο Κουφοντίνας και να βγαίνει ο Ρουβίκονας και να παραλαμβάνει τον Κουφοντίνα έξω από τη φυλακή και να μην φωνάξω. Αντέδρασα και τότε που ήμουν κυβέρνηση και τα μαζέψανε. Αντέδρασα για την Εκκλησία και έφυγε ο κύριος Φίλης. Αντέδρασα για τον κύριο Κοτζιά και έφυγε ο κύριος Κοτζιάς. Αλλά σας έχει πάει στα δικαστήρια. Γιατί εγώ τον έχω πάει. Τον κύριο Κοτζιά. Οι μηνύσεις που του έχω καταθέσει έχουν φτάσει στη Βουλή. Και τώρα του λέω πάμε να κάνουμε άρση των ασυλιών μας. Μέχρι και παρέτηση από τη βουλευτική έδρα του δίνω. Ακούστε, ο κύριος Κοτζιάς, θα αποδείξω ότι πλέον ότι είναι ο λετήρας της Μακεδονίας και της πατρίδας. Έχει κάνει όργια στο Υπουργείο των Εξωτερικών, τα οποία αφορούν τις βίζες. Έχει βάλει παρένθετες εταιρείες, υπάρχει μαύρο χρήμα το οποίο κυκλοφορεί και εγώ θα το βάλω φυλακή. Αυτό δεσμεύομαι στον ελληνικό λαό. Αυτός που πρόδωσε τη Μακεδονία και τα βρήκε με το Σόρος και ουσιαστικά υπηρετεί για την παγκοσμιοποίηση τα σχέδια αυτά, θα πάει μέσα. Ναι, όταν λέτε τα βρήκε, εννοείται θεωρητικά, φαντάζομαι. Όχι θεωρητικά, και πρακτικά τα βρήκε. Γιατί όντως, και μιας και σας έχω εδώ, κύριε Πρόεδρε, παρότι είναι αδόκιμο. Προσέξτε, μπήκε ενδιάμεση εταιρεία να βγάζει τις. Όχι, να το ξέρει ο ελληνικός λαός. Και να ξέρει ο ελληνικό. Και οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ να το ξέρουν. Η Βίζα τι δουλειά έχει όμως με το Σόρος? Γιατί μπήκε μια εταιρεία παρένθετη, η οποία παράγει χρήμα και τελικά ο πίσω είναι ο Σόρος. Κύριε Πρόεδρε. Αυτός έδωσε το 1,150 για να δημιουργηθεί η παρένθετη εταιρεία. Οι εταιρείες του Σόρος τις δώσανε. Ο κύριος Πιπινής τις έδωσε, συνεργάτη του Σόρος Deutsche Bank. Κύριε Πρόεδρε, επειδή. Αυτά όλα είναι θέματα που θα τα αποδείξω. Ο μέχρι πρώτη ο συνομόλογός σας, και ο ίδιος πια δεν είναι υπουργός εξωτερικών, ναι, είχε πει ότι στο κρίσιμο Υπουργικό Συμβούλιο, ναι, που είπατε αυτά που είπατε, ναι, κανείς δεν τον υπερασπίστηκε εκείνη τη στιγμή. Ποιος τον υπερασπίστηκε, αφού τα απέδειξε. Εδώ να σας πω κάτι. Η συζήτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο, γιατί δεν το μάθαμε ποτέ, μάθαμε ότι πρακτικά στο Υπουργικό έγινε Συμβούλιο με ονοματεπώνυμα, δηλαδή ενώπιον όλων, ή είπατε ότι τα παίρνουν γενικό. Εγώ ήπια και ποιους πρέσβεις έστησε ο κύριος Κοτζιάς. Μπροστά σε όλους τους υπουργούς. Όπως και για το θέμα της Μακεδονίας, εγώ το είπα μπροστά σε όλους τους υπουργούς και έχουν καταγραφεί. Για το θέμα της ακυρότητας συμφωνίας των Πρεσπών, το έχω πει μέσα. Ξέρετε πώς ήθελα να με έχουν ξετοντιάσει και να έχω φύγει μόνος μου από το καλοκαίρι του 18 και να μην είμαι εμπόδιο. Ξέρετε ότι θα κάνει τη δουλειά του με την Κουντουρά, με τον Κόκαλη και με τον Κουίκ, μια χαρά ο κύριος Τσίπρας. Αλλά αν ξέρετε τι έλεγες, να είχαμε κάνει κοινοβουλευτική ομάδα. Και αυτό αφορά και τους ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ. Διότι πρέπει να ξέρουν ότι εμείς δεν πρόκειται ποτέ να συνεργαστούμε με τους αποστάτες. Δεν υπάρχει περίπτωση, όπως δεν συνεργαζόμαστε με τα άκρα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά με τους νοητροπαθείς. Και με τους αποστάτες δεν πρόκειται ποτέ να συνεργαστώ. Κύριε Πρόεδρε, όμως, σχεδόν μου το αποφύγατε, εγώ θέλω να επιμείνω.
Με τον Κοτζιά. Δηλαδή, θέσατε στο Υπουργικό Συμβούλιο που τα πρακτικά του δεν τα ακούσαμε. Σας τα λέω εγώ τώρα. Ακούσαμε την εκδοχή Κοτζιά από αυτή εδώ την εκπομπή. Που είπα δημόσια, ναι, τα είπα και στο Υπουργικό Συμβούλιο. Αυτά που έδωσα στον εισαγγελέα τώρα. Ο Πρωθυπουργός πώς αντέδρασε τότε? Τον ξήλωσε. Τον ξήλωσε. Ο Πρωθυπουργός τον ξήλωσε. Μα παρέτηση υπήρξε από τον Υπουργό, ο οποίος αισθάνθηκε ότι δεν καλύφθηκε πλήρως από τους συναδέλφους του. Κοιτάξτε κάτι, δεν μπορούσε να τον ανασκολοπήσει στο Υπουργικό Συμβούλιο. Του ζήτησε εξηγήσεις, δεν τις έδωσε και παρετήθηκε. Δεν μπορεί να. Γιατί έδωσε εσάς εξηγήσεις? Την είδα όλη την εκπομπή. Δικαιολόγησε αυτά που του είπα. Το να κάνεις χαρακτηρισμό το πιο εύκολο. Εγώ του λέω, έστησες με υπηρεσιακούς παράγοντες και πρέσβεις εταιρεία στην οποία συμμετείχαν πρέσβεις και ο πρώην αρχηγός της αστυνομίας. Η εταιρεία αυτή πήρε τη δουλειά και την ανέθεσε σε υπεργολάβο που ήταν εταιρεία που αποκλείστηκε από το διαγωνισμό και είχε δουλειά παλιότερα. Μπήκε δηλαδή. Πώς έκανε ο Τζοχατζόπουλος και ο Παντωνίου που βάζανε μια εταιρεία παρένθετη για να παίρνει τα λεφτά? Το ίδιο έκανε ο κ. Κοτζιάς. Και αυτό εγώ το αποδεικνύω. Ή θα με πάει ω κοινό συκοφάτη και θα πάω εγώ φυλακή, ή θα τον κλείσω μέσα αυτόν. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Πείτε μου κάτι, μια και το θίξατε. Άλλοτε υπουργός εξωτερικών πάντως σας έχει προκαλέσει ότι έχετε κρυφτεί πίσω από την ασυλία, η κυρία Μπακογιάννη. Η κυρία Μπακογιάννη. Και σας έχει αποκαλέσει με ένα. Ακούστε κάτι. Με ένα πολύ σκληρό χαρακτηρισμό. Η κυρία Μπακογιάννη έρχεται και κάνει τα λαϊκολεβέντικα στην Κρήτη. Μισό λεπτό. Η κυρία Μπακογιάννη. Δεν επικαλεστήκατε τη μία αρχή. Όχι. Της ασυλίας, η κυρία Μπακογιάννη στο αστικό δικαστήριο που έγινε, ναι, πρώτο δεν παρέστη, την κοπάνισε και το χάσε. Τι ήθελε να κάνει? Ήθελε να πάμε στο ποινικό δικαστήριο, διότι είχε από πίσω τους εκδότες που πληρώνει ο κύριος Μαρινάκης και οι οποίοι παίρνουν εγγύηση από τον κύριο Συντιχάκη που κάνει εμπόριο ναρκωτικών και εννοώ τον κύριο Κουρτάκη στα παραπολιτικά. Αποδείχθηκε, κύριε Πρόεδρε, ότι την εγγύηση την πήρε από τον Συντιχάκη. Με συγχωρείτε. Για να κάνει επίδειξη ύβριων εναντίον μου. Αυτό κάνει η κυρία Μπακογιάννη. Η κυρία Μπακογιάννη, θα σας θυμίσω, ότι ήταν αυτή η οποία πρώτη απεχώρησε από τη Νέα Δημοκρατία. Και τώρα με τον προδότη του πατέρα της, με τον κύριο Σαμαρά, τον άνθρωπο που ανέτρεψε τη Νέα Δημοκρατία, είναι μαζί για να μπορέσει να εκλέξει το γιο της στο Δήμο της Αθήνας. Και αποκλείεται ο Γιώργος Βουλγαράκης. Ένας νεοδημοκράτης που έφτιασε αίμα και πλήρωσε με οικογενειακή, αν θέλετε, με οικογενειακό κόστος, ακόμα και με ασθένειες στην οικογένειά του, την επίθεση εναντίον του, γιατί ήταν μέλος της κυβέρνησης Καραμαλή. Ο Βουλγαράκης λοιπόν είναι πεταμένος από το σκύλι να κάνει μόνος του αγώνα στην Αθήνα για να βγάλουμε τον πρίγκιπα. Φτάνουν οι πρίγκιπες. Ο Μαρκογιαννάκης στα Χανιά είναι αποκλεισμένος από το ψηφοδέλτιο των Χανίων. Ο Γήπαρης, που δίνει τώρα τον αγώνα του, είναι αποκλεισμένος γιατί είχε έρθει πριγκίπισσα. Αυτή είναι η μάχη κατά της οικογενειοκρατίας. Με τον γιο του Βαρβιτσιώτη, τον εγγονό, το γιο, τον αδερφό του Μητσοτάκη. Αυτό θέλουν να φέρουν στην Ελλάδα. Εγώ να καταλάβω την παράδοση των πολιτικών οικογενειών. Αλλά εδώ σφάζουν ανθρώπους. Στη Θεσσαλονίκη είναι υποψήφιος ο κύριος Ταχιάος, ο οποίος πρότεινε το Βόρεια Μακεδονία, και ο ορφανός και ο Παναγιώτης ο Ψωμιώτης είναι απ' έξω. Η Νέα Δημοκρατία διαλύθηκε και τη διάλυσε η ίδια οικογένεια Μητσοτάκη. Εγώ με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη είχα μια ιδιαίτερη σχέση. Τον σεβόμουν, τον σέβομαι, τον τιμώ και ανάβω κερί στη μνήμη του. Και ήταν ένας μεγάλος Έλληνας πολιτικός. Η κυρία Μπακογιάννη ανέβασε τη Νέα Δημοκρατία στη γέφυρα του Νουρουάν. Και γι' αυτό το λόγο πάνε στη Βουλή, ναι, αλλά και βγαίνει τώρα ο Τσίπρας. Είναι και γι' αυτό βαριά, βγαίνει ο Τσίπρας. Ακούστε, κύριε Πρόεδρε, και τους βάζει. Εσείς και τους, έχετε βουλευτική ασυλία. Εγώ δεν αναλαμβάνω ευθύνη. Ναι, μισό λεπτό. Όταν λοιπόν τους βάζει ο Τσίπρας. Σας λέει λοιπόν η κυρία Μπακογιάννη. Ακούστε με λίγο και θα μου πείτε γιατί. Η κυρία Μπακογιάννη δεν έρχεται στο δικαστήριο. Ναι, σας λέει ότι εσείς είστε. Θα σας πω ακριβώς πώς το έπρεπε. Ναι, το λέει. Λέει χαρακτηρισμοί. Κότα τρίγυρη και μακροπουλάτη. Τι έχω τραβήξει λοιπόν. Κάνετε επίκληση ασυλία. Είναι τέτοια κότα, πληρωμένη κότα κιόλα και γριά κότα που έχει το ζουμί, για να το πω στα κριτικά, η οποία κάνει αυτά τα λαϊκολεβέντικα όπου την παίρνει και όταν έχει το δικαστήριο δεν έρχεται. Στο δικαστήριο δεν ήρθε η κυρία Μπακογιάννη. Γιατί με τρέμει. Γιατί εγώ την οικογένεια τη βοήθησα και την κυρία Μπακογιάννη τη βοήθησα. Εγώ ξέρω τα σουρτεφέρτε του κούβελου στο γραφείο του Μαρινάκη και τις κοινές business. Εγώ δεν είμαι Τσίπρας που επειδή μου είπαν ότι ανέβηκα στον κότερο θα αρχίσω να μιλάω τώρα. Συγγνώμη, αυτό είναι απλό. Ένας πρωθυπουργός να ανεβαίνει σε ένα κότερο θα σας πει αντιστοίχω κάποιο άλλο. Να σας απαντήσω. Να μην είναι απλό και να τον κατηγορήσουν αυτοί που τον ψηφίζουν. Αλλά όταν είσαι καβαλημένος στη γέφυρα του Νουρουάν και όταν καλύπτει τον Συντιχάκη, ο οποίος δίνει στον Κουρτάκη εγγύηση για να βγάλει την εφημερίδα παραπολιτικά, για να βρει τους πολιτικούς σου αντιπάλους και τον έχουν πιέσει με τρεις τόνους
Ναρκωτικά δεν μιλάς. Γι' αυτό δεν μπορεί να περπατήσει. Δεν θα πρέπει μια δημοκρατία τώρα να βγει στη Βουλή με αυτά που έχουν γίνει και με κουρασμένο τον κόσμο 4 χρόνια και να ρωτάει. Εδώ που βγαίνει ο Μητσοτάκης και ρωτάει κούκλες στη Θεσσαλονίκη. Πάει στο Περιστέρι, λέει στα παιδιά τα οποία έχουν φτύσει αίμα να πάρουν ένα δίπλωμα και να βγουν στα πανεπιστήμια ότι θα γίνουν ψυκτικοί μέχρι. Ψυκτικοί. Προς τιμήν τους να γίνουν ψυκτικοί. Αλλά να τους πει μέχρι ψυκτικούς. Ότι τα παιδιά λέει τρώνε φτηνά φαγητά και γίνονται παχύσαρκα. Και εν συνεχεία βγαίνει μέχρι την τελευταία μέρα και το ρωτάνε Τσίπρας Μητσοτάκης ένα μηδέν λέει. Ο άνθρωπος δεν κάνει. Πάει στη Βουκουρεστίου και χαιρετάει τους καταστηματάρχες και πάει στην κυρία Παγώνη, άνθρωπο και στον Κέσσαρη και του λέει ότι στη βιοπαλαιστές της του Κολονακίου. Εδώ πρέπει να φτάσει να είμαστε στην Ιταλική κομμωδία. Γελάει ο κόσμος. Ακούστε κάτι. Και ο κόσμος δεν γελάει με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, που ήταν ένας σοβαρός ηγέτης και χέρι του απολύτου σεβασμού, αλλά με την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί τώρα. Εγώ είμαι στη Νέα Δημοκρατία πριν από αυτούς. Μαζί με αυτούς και θα είμαι και μετά. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είναι ο ψαριανός της αποκαθέλειας των σημαίων, ούτε ο Τατσόπουλος που έλεγε από αυτό το βουκεφάλα. Δεν είναι Νέα Δημοκρατία ο Κερίδης. Όπως δεν είναι Νέα Δημοκρατία οι βρυσές του Καραμαλή, ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Βορύδης, ο αρχηγός της ΕΠΕΝ, που έλεγε ο Καραμαλής δεν περνάνε έξω από την πόρτα της Ριγίλης και ότι είναι τα άκρα. Δεν είναι Νέα Δημοκρατία να βγαίνει και να κάνει συνεντεύξεις ο Μαρινάκης πριν τις εκλογές. Ναι, αλλά ο Κώστας Καραμαλής μίλησε πριν λίγες μέρες και είπε ότι όλοι μαζί για τη μεγάλη πολιτική αλλαγή με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μου κάνετε μια χάρη. Βάζετε αυτή τη φωτογραφία που έχει δημοσιευθεί να δείτε το βλέμμα του. Ο Κώστας Καραμαλής αυτή τη στιγμή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κυνηγηθεί περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο. Είναι ένας που χρειάζεται να δικαιωθεί. Να σας πω κάτι. Εγώ θα πρότεινα ευχαρίσως τον Κώστα Καραμαλή, ναι, σαν πρωθυπουργό μιας κυβέρνησης εθνικής ενότητος, από τη στιγμή που δεν θα προκύψουν κυβερνήσεις αυτοδυναμίας στο μέλλον. Και βεβαίως είναι ένα πολιτικό κεφάλαιο που πρέπει να το προστατεύσουμε. Πρέπει να καταλάβουμε οι Έλληνες ότι η αντιπαράθεση αυτή η προσωπική δεν οδηγεί πουθενά. Αν δεν κάτσουμε στο τραπέζι να τα βρούμε όλοι μαζί, μας περιμένουν στη γωνία. Κύριε Πρόεδρε, επειδή φτάνουμε στο τέλος, απευθυνόμενος στους πολίτες του νησιού μας, έχετε διευκρινίσει ότι την Κυριακή ψηφίζουμε δημοτικές, περιφερειακές, ευρωεκλογές, δεν αλλάζει η κυβέρνηση, αλλά έχετε πει ταυτόχρονα ότι θέλετε μία ψήφο ισχυρή, που να ανοίξει διαδικασίες για αυτό που εσείς περιγράφετε ότι πρέπει να συμβεί άμεσα. Εθνικές εκλογές. Με λίγα λόγια. Είναι οι ανεξάρτητοι Έλληνες ψηφίζουν ανεξάρτητους Έλληνες. Στο ΣΥΡΙΖΑ να καταλάβουν στις οικογένειες που ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ ότι αν δεν υπήρχαν οι ανεξάρτητοι Έλληνες και ο Πάνος ο Καμένος, δεν θα γινόντουσαν ποτέ κυβέρνηση και δεν έχουν και καμία ελπίδα. Άρα έχουν την υποχρέωση να στηρίξουν μέλη των οικογενειών και τους ανεξάρτητους Έλληνες. Στους Νεοδημοκράτες τους λέω ότι εγώ τις αρχές μου και τις πεπιθήσεις μου δεν τις άλλαξα ποτέ. Εγώ δεν δέχτηκα να πάω ποτέ με τον Σαμαρά, τον προδότη της παράταξης. Και να σκεφτούν ποιο θα είναι το μέλλον, εάν μπορεί ο Μητσοτάκης να κυβερνήσει μόνος του με αυτό το βλέμμα να πάει στην Ευρώπη και να διεκδικήσει τα συμφέροντα της χώρας, ή με αυτά τα οποία λέει. Αν μπορεί να μετατρέψει τη Νέα Δημοκρατία από το κόμμα του κοινωνικού φιλελευθερισμού στο κόμμα της Ξαφά και του νεοφιλελευθερισμού. Και να δούνε τι σημασία θα έχουν οι ανεξάρτητοι Έλληνες στην αυριανή ημέρα. Και τους λέω με το χέρι στην καρδιά και με το βλέμμα που τους κοιτάω πάντα στα μάτια. Να ξέρουν ότι ο Πάνος ο Καμένος θα είναι σταθερός στις αρχές του και στις ιδέες του. Θα παλέψω να ενώσω τους Έλληνες και όπως 4 χρόνια νιώθα την ασφάλεια στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, έτσι θα την νιώσω και στο μέλλον. Η Ελλάδα χρειάζεται καλύτερες μέρες. Και στην Ευρωβουλή ας στείλουν ανθρώπους που ταξίζουν από την ελληνική κοινωνία μέσα. Ας αφήσουν τους τραγουδιστές, τις φίρμες που ήδη έχουν υπηρετήσει και έχουν αποδείξει ότι δεν θυμούνται ούτε το όνομά τους οι άλλοι, και βεβαίως να σκεφτούν και κάποια άλλα μικρά κόμματα. Ο φίλος μου, ο κύριος Μαριάς, που κατέβηκε μαζί μας και πήρε την ψήφο των ανεξάρτητων Ελλήνων, διόρισε το γιο του και τη γυναίκα του στην Ευρωβουλή, έχει μαζέψει 5 εκατομμύρια και έρχεται τώρα για να πάρει και τα τελευταία 60 χιλιάρια της επιδότησης και κατεβαίνει στην Ευρωβουλή. Ο άλλος πουλάει προϊόντα για δυσκολιότητα στην τηλεόραση. Και αυτόγραφα λέει του Χριστού και ζητάει την ψήφο των Ορθοδόξων που προέρχεται από το Πασό και μιλάω για τον κύριο Βελόπουλο. Και πήγε στο Λάος. Έρχεται ο κύριος Βαρουφάκης και ζητάει την ψήφο του ελληνικού λαού. Και ο κύριος Βαρουφάκης στο Eurogroup του Ιουλίου του 2015 ήταν έτοιμος να δεχθεί την πρόταση Σόιμπλε. Πήγε στις Βρυξέλλες και το αποτέλεσμα τελευταία στιγμή. Να σκεφτεί ποιες είναι οι υπεύθυνες εθνικές δυνάμεις.
και θα αποφασίσει. Και να σας πω και κάτι, εγώ θα το δεχτώ να πάω και σπίτι μου. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ευχαριστήσω. Είστε καλά. Έχω μια τελευταία ερώτηση. Ξεφεύγει τελείως από αυτό, αλλά είχε ενδιαφέρον από έναν άνθρωπο που ήταν σταθερά στο τιμόνι του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Έχω τη δέσμευσή σας ότι θα γίνει κάποια στιγμή μια γεωπολιτική συζήτηση, γιατί είναι ένα πεδίο στο οποίο σας αρέσει και να αρθρογραφείτε και να ομιλείτε. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, μέχρι πού σταματάει η πολιτική της στρατηγικής ψυχραιμίας στο Αιγαίο? Σας δίνω ένα παράδειγμα. Όσο στους Τούρκους η ελληνική απάντηση είναι σαν αυτή που είναι ο Ανδρέας Πανδρέου. Βυθίσατε το χώρα και η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες, οι Τούρκοι δεν θα προλάβουν. Όσο στους Τούρκους η απάντηση στο γιαβάς που λένε, στο σιγά σιγά είναι μολόν λαβέ, οι Τούρκοι θα οπισθοχωρούν. Όσο εμείς θα οπισθοχωρούμε, οι Τούρκοι θα προελάβουν. Η Ελλάδα πρέπει να προασπίζει πάντα τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Πρέπει να σκεφτούμε ότι κάθε φορά που εμείς μιλάμε, κάποιοι άνθρωποι στα Ρέντινες απογειώνονται για να επισκεφτούν την εθνική κυριαρχία της χώρας και να σκεφτούμε ότι σε αυτό το ματωμένο τόπο από ήρωες υπάρχουν νεκροί όπως ο Ηλιάκης που δολοφονήθηκαν εψυχρός στην Κάρπαθο πριν από 13 χρόνια τέτοια μέρα. Δεν έχουμε δικαίωμα, κανένας μας, να παραδώσει τα παιδιά μας μικρότερη έστω και κατά ένα χιλιοστό πατρίδα από ό,τι παραλάβουν τους γονείς μας. Και αυτό σημαίνει εθνική ομοψυχία. Να αφήσουμε τα μικρά και τα φτηνά και να ασχοληθούμε με τα μεγάλα και τα σημαντικά. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εσάς. Αυτό να κάνουμε τη συζήτηση, λοιπόν. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εσάς, φίλες και φίλοι. Καλό σας μεσημέρι.